Γεια σας φίλοι μου ερευνητές, χρυσοθύρες, χειριστές ανιχνευτών μετάλλων. Σήμερα είμαστε εδώ με τον καλύτερο ανιχνευτή μεγάλου βάθους παγκοσμίως, τον Extreme Hunter, ο οποίος συγκεντρώνει επάνω του τα βλέμματα όλων των ερευνητών παγκοσμίως, σε ένα νέο επεισόδιο Tips by Kirichis. Αυτή είναι και η λέξη κλειδί, επεισόδια στα οποία δίνουμε γρήγορες συμβουλές για να δουλεύετε καλύτερα, σωστά και να αξιοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τους σύγχρονους ανιχνευτές μετάλλων. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα κεραμικά. Όσοι έχουν ανιχνευτές παλμικούς μεγάλου βάθους γνωρίζουν ότι υπάρχουν σπασμένα κεραμικά σε περιοχές όπου υπήρχε παλιά κατοίκηση, σε παλιούς οικισμούς. Εκεί λοιπόν είναι που ψάχνουμε να βρούμε και θησαυρούς. Αυτά τα κεραμικά έχουν πολύ ισχυρό μετάλλευμα μέσα τους και δημιουργούν προβλήματα. Έχουμε ψεύτικα χτυπήματα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σε τέτοιες περιοχές τα 9 χτυπήματα από τα 10 αφορούν κεραμικά. Αυτό όμως συμβαίνει με παλμικούς ανιχνευτές. Σήμερα είμαστε με ένα μηχάνημα εδώ το οποίο έχει τις τεχνολογίες για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Οι τεχνολογίες δεν είναι άλλες από την ταυτόχρονη εκπομπή πολλαπλών συχνοτήτων. Το μηχάνημα μας υπόσχεται και το καταφέρνει ότι όταν το χαμηλώνουμε κάτω στο έδαφος δεν χτυπάει ψεύτικα παντού όπως ένας παλμικός ανιχνευτής με τελάρο. Επίσης το μηχάνημα διαβάζει το έδαφος με αριθμό, δίνει ταυτότητα στο μετάλλευμα και έτσι το απορρίπτει. Απορρίπτει το έδαφος με αριθμό, απορρίπτει και τα κεραμικά. Θέλω να σας δείξω σήμερα όχι μόνο τον τρόπο να ρυθμίζουμε σωστά το Extreme Hunter με το έδαφος, όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο απορρίπτει τα κεραμικά διαφόρων μεγεθών και σχημάτων όπως έχουμε εδώ, ακόμα και τη σιδηρόπετρα. Θέλω να σας δείξω τον τρόπο να απορρίψουμε κεραμικά και μεταλλικά σκουπιδάκια τα οποία είναι διάσπαρτα, καρφιά, αλουμινόχαρτα, καπάκια από αναψυχτικά. Ταυτόχρονα όμως ενώ έχουμε απορρίψει όλα αυτά, να μπορούμε να πιάνουμε χρυσά νομίσματα τα οποία είναι μέσα σε ένα κεραμικό, συγκεκριμένα σε αυτά τα γλαστράκια εδώ. Θα βάλουμε μια μικροποσότητα, γιατί τα πορτοφόλια είναι πολύ πιο πιθανό να τα βρούμε. Θα βάλω μια χούφτα χρυσά νομίσματα, 20 χρυσές λίρες και θα σας δείξω τον τρόπο για να χτυπήσουμε αυτή τη μικροποσότητα. Είναι πιο πιθανό να βρούμε 20 χρυσές λίρες παρά ένα κασόνι. Το καταλαβαίνετε και αυτό με τη λογική. Tips by Kirichis δεν έχει προηγούμενό του, όπως κανένα άλλο επεισόδιο στο κανάλι μας. Ένα επεισόδιο στο οποίο θα πάρετε γνώση για ακόμα μία άλλη φορά. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Πρόκειται να κάνουμε μία δοκιμή να δούμε πώς συμπεριφέρεται ο ανιχνευτής επάνω σε κεραμικά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν οι ανιχνευτές μετάλλων μεγάλου βάθους. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας. Δεν αρκεί το μηχάνημα να έχει καλό βάθος. Θα πρέπει να δουλεύει απροβλημάτιστα σε σημεία όπου υπάρχουν αυτά τα κατάλοιπα από οικίες, από κατοίκηση, από σπασμένες στάμνες, όλα αυτά. Το κεραμικό για την παλιά εποχή ήταν σε πολύ ευρεία διάδοση και χρήση, όπως και τα πλαστικά σήμερα. Εδώ είμαστε με το Extreme Hunter. Θα καλύψουμε όλο το πείραμα βήμα-βήμα. Το ξεκινάμε, λοιπόν. Συνδέεται με τις κεραίες ασύρματα. Επιλέγουμε το ηχείο, για να το ακούμε όλοι. Κάνει σκανάρισμα των συχνοτήτων για να μην έχει παράσιτα από κεραίες, πυλώνες, υψηλή τάση. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Μετά ξεκινάμε την έρευνα. Αλλά εγώ πρώτα θα το βάλω να διαβάσει το έδαφος, να κάνει ground balance. Κρατάμε το κόκκινο κουμπάκι εδώ πατημένο σταθερά. Όταν μας πει την ένδειξη να το χαμηλώσουμε, το χαμηλώνουμε κάτω στο έδαφος. Και βλέπω ότι το έδαφος το συγκεκριμένο εδώ στην περιοχή που είμαστε είναι πολύ καθαρό, δεν έχει μετάλλευμα. Οπότε το μηχάνημα δεν διαβάζει αριθμό εδάφους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία άλλη συμβουλή. Τι θα κάνω? Θα πάω λίγο πιο μακριά και θα το βάλω πάλι να ξαναδιαβάσει το έδαφος. Μην τυχόν και το σημείο εκείνο ήταν πολύ καθαρό δηλαδή. Πραγματικά το έδαφος είναι πάρα πολύ καθαρό. Και αυτή την επιλογή εδάφους την έχουμε κάνει σκόπιμα σήμερα, ούτως ώστε το έδαφος να είναι πολύ καθαρό και τα κεραμίδια να έχουν ένα πολύ έντονο σήμα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, ελάτε εδώ να σας δείξω τι θα κάνω εγώ, σαν έμπειρος χειριστής.
Μπαίνω μέσα στο μενού του χώματος και βάζω έναν αριθμό εδάφους με μεσαίας δυσκολίας, γύρω στο 74 για παράδειγμα. Πολλά ασβεστολιθικά χώματα έχουν αυτόν τον αριθμό και φεύγω. Κάνω γρήγορα πατήματα εδώ στο reset, όταν η μπάρα εδώ στην οθόνη μου δείχνει ότι χρειάζεται μηδενισμό. Αυτό είναι όλο. Έχω ένα ήσυχο μηχάνημα και πρόκειται να προχωρήσουμε τώρα και να βάλουμε τα κεραμικά για να κάνουμε την πρόβα μας. Θα κάνουμε φυσικά ένα πέρασμα να δούμε ότι είναι καθαρό το σημείο εδώ, όπως βλέπετε. Στρίβω, μηδενίζω πάλι, περνάω πάλι από αυτό το σημείο, είναι καθαρό. Και τώρα θα βάλουμε το δείγμα για να δυσκολέψουμε τα πράγματα. Εκτός από τις δύο γλάστρες τις οποίες θα δοκιμάσουμε και χρυσά νομίσματα να βάλουμε μέσα, θα βάλουμε και δύο πολύ δύσκολα κεραμίδια, τα οποία είναι ειδική παραγγελία από εμένα και κατασκευάζονται από μια βιομηχανία κεραμικών της Λάρισας. Λοιπόν, είμαι έτοιμος, η μπάρα μου είναι καθαρή. Περνάμε πάνω από τα κεραμίδια. Δεν έχει ανταπόκριση, όπως είδατε, στρίβω. Καλό είναι να έχουμε και την κάμερα μακριά, γιατί ενοχλεί το μηχάνημα. Μηδενίζω πάλι. Περνάω πάνω από τα κεραμίδια. Το αποτέλεσμά μας είναι πολύ ξεκάθαρο και κατανοητό. Πρώτα απ' όλα θα δυσκολέψουμε λίγο τα πράγματα. Θα βάλω το πρόγραμμα 2, το οποίο είναι πιο δυνατό. Από το πρόγραμμα 1 εδώ που είμαστε πατάμε το συν. Αυτό είναι φτιαχτό από την αντιπροσωπεία μας για όλους τους πελάτες. Πρόγραμμα 2. Εδώ η ευαισθησία είναι πάλι 85%, αλλά ο ενισχυτής είναι πολύ ψηλά, είναι στο 4. Μας δίνει πιο δυνατά σήματα σε βάθος. Ενισχύει αδύνατα σήματα. Μηδενίζω το μηχάνημα. Μηδενίζω το μηχάνημα. Τώρα θα προχωρήσουμε να βάλουμε τα χρυσά νομίσματα μέσα. Και πες μας τι έχουμε μέσα στη σακούλα αυτή. Εδώ λοιπόν έχουμε 20 χρυσά νομίσματα. 20 λίρες να φανταστώ. Ακριβώς. Και βάζουμε τα κεραμικά από πάνω να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Οπότε είμαστε με πρόγραμμα 2, πιο δυνατό. Μηδενίζω τον ανιχνευτή. Όπως φέρα πάει. Εξαιρετικό. Καλό είναι κάθε φορά που στρίβουμε να μηδενίζουμε. Στρίβω. Μηδενίζω. Αφήνω το extreme κάτω. Αφαιρώ το χρυσό. Μηδενίζουμε. Βέβαια, το βασικό είναι ότι σε ένα τόσο πολύ μικρό στόχο, να το ξαναδείξουμε, θα μπορούσαμε να πούμε αμεληταίο για παλμικό ανιχνευτή με τελάρο, αμεληταίο στόχο για ανιχνευτή μεγάλου βάθους του box. Ακριβώς. Έχουμε ξεκάθαρο σήμα. Θα κάνουμε και κάποια άλλα δοκιμαστικά εδώ και με σκουπιδάκια. Θα παίξουμε και με τον αριθμό εδάφους για να έχουμε μια πλήρη εικόνα
ότι το μηχάνημα αξιόπιστα μπορεί να σβήσει τα κεραμικά. Για να είναι απόλυτο ότι το Extreme Hunter απορρίπτει τα κεραμικά, θα παίξουμε με τον αριθμό εδάφους. Ο αριθμός εδάφους είναι ένα νούμερο όπου δίνει στον ανιχνευτή τη δυνατότητα να σβήσει το μετάλλευμα. Κρατάμε το κουμπάκι πατημένο, το χαμηλώνουμε κάτω στο έδαφος και πιάνει τον αριθμό εδάφους. Ο αριθμός εδάφους ξεκινάει από το 59 και φτάνει μέχρι το 95. Εάν πιάσει το σωστό αριθμό εδάφους, δουλεύει ήσυχα, η μπάρα είναι σταθερή, δεν ζητάει να κάνουμε reset για να μηδενίζουμε την μπάρα πολύ συχνά. Εμείς εδώ είδαμε ότι το έδαφος δεν έχει μετάλλευμα. Έτσι το μηχάνημα δεν μπορεί να πιάσει αριθμό εδάφους. Μπήκαμε στο μενού και βάλαμε χειροκίνητα ένα μεσαίο νούμερο γύρω στο 74. Περάσαμε από πάνω από τα κεραμικά και δεν είχαμε αποτέλεσμα. Τώρα θα ξεριθμίσουμε το μηχάνημα, θα βάλουμε το πιο χαμηλό αριθμό 59, το πιο υψηλό 95, θα περάσω πάλι από τα κεραμίδια για να δούμε ότι ασχέτως του αριθμού εδάφους το μηχάνημα κάνει την ίδια δουλειά, δηλαδή είναι προρυθμισμένο για να τα κόβει. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Εμφανίζω το μενού, πατάω χώμα, το 74 το κατεβάζω χαμηλά, το πάω στα 59, βγαίνω στην έρευνα, τραβάμε την κάμερα λίγο πιο μακριά για να μηδενίσουμε. Εδώ μηδενίζω και δεν έχω καθόλου χτύπημα. Έρχομαι πάλι πίσω. Έτσι. Έρχομαι πάλι πίσω εδώ. Μπαίνω στο μενού και να σας δείξω για την ευαισθησία. Ένα εντελώς αρρύθμιστο μηχάνημα πλέον. Είναι στο 85%, δεν έχουμε μειώσει το βάθος δηλαδή. Πάω στο μενού χώματος, αυξάνω τον αριθμό εδάφους. Πάμε ψηλά στο 95. Πάλι έχουμε ένα μηχάνημα αρρύθμιστο που δεν θα δουλεύει ήσυχα και σωστά. Να τραβήξουμε την κάμερα μακριά για να μηδενίσω. Μηδενίζω. Βλέπετε. Δεν ανταποκρίνεται στα κεραμικά. Προχωρήσαμε και βάλαμε πολλά σκουπιδάκια σε μία σειρά μέχρι τα κεραμικά για να δούμε τη συμπεριφορά του ανιχνευτή, ότι δεν ανταποκρίνεται σε μικρούς στόχους. Το Extreme Hunter είναι ένα μηχάνημα που απευθύνεται στους επαγγελματίες οι οποίοι ζητάνε αποκρύψεις, ζητάνε βάθος. Είμαι εδώ με το πρόγραμμα 2, να τα δούμε πάλι εδώ. Πρόγραμμα 2, το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό από το 1. Η ευαισθησία είναι 85%. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις μου εδώ. Βγαίνω από το μενού. Θα μηδενίσω το μηχάνημα, να τραβήξουμε την κάμερα μακριά, να μην το ενοχλεί. Μηδενίζουμε το μηχάνημα και προχωράμε. Εδώ είναι μια σιδηρόπετρα, τη βλέπετε. Την κάμερα τώρα να μην την έχουμε τόσο κοντά, γιατί μας δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ είναι ένα καρφί. Εδώ είναι άλλο καρφί. Εδώ είναι ένα καπάκι αναψυχτικού. Εδώ είναι δύο αλουμινόχαρτα. Ένα μεγάλο καρφί. Καπάκι αναψυχτικού και αλουμινόχαρτο. Στρίβω. Μηδενίζω πάλι το μηχάνημα και κάνω ένα γρήγορο πέρασμα. Αλουμινόχαρτο, καπάκι, καρφί, αλουμινόχαρτο, δύο αλουμινόχαρτα. Καπάκι αναψυχτικού, σφυρίλα το καρφί. Δεύτερο σφύρινα το καρφί, σιδηρόπετρα. Το πολύ πολύ να έχουμε ένα πολύ αμυδρό σήμα, ένα γρήγορο σήμα που υποδηλώνει μικρό αντικείμενο από την οθόνη, μπορούμε να δούμε τον όγκο αν είναι κάτι μικρό ή μεγάλο. Βέβαια το κεραμικό μπορεί να προέρχεται από πολύ δύσκολο μετάλλευμα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε τον ανιχνευτή επάνω στο κεραμικό ή να ψάξουμε χειροκίνητα να βρούμε τον αριθμό του εδάφους και να περνάμε πάνω από το κεραμικό να βρούμε εμείς τον αριθμό που το απορρίπτει. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, όπως είδατε ότι έκανα εγώ εδώ με το χώμα. Συνεχίζουμε. Θα κάνουμε την ίδια δοκιμή και με το δίσκο του Expedeus 2, τον δίσκο πολλαπλών συχνοτήτων από 4-45 kHz FMF. Διαστάσεων 34 επί 28 εκατοστά. Είναι ο μεγαλύτερος δίσκος της σειράς για τον Deus 2. Είμαι στο πρόγραμμα 15 της αντιπροσωπείας μας. Εσείς γνωρίζετε ότι αυτό είναι ο παλμογράφος, με τον καλό διαχωρισμό δηλαδή,
Αυτό προσφέρει ο παλμογράφος του Expedeus 2 συγκριτικά με έναν οποιοδήποτε άλλο ανιχνευτή μετάλλων στην αγορά, ο οποίος διαχωρίζει τα μέταλλα μόνο με αριθμούς. Εμείς έχουμε και τον παλμογράφο, ο οποίος είναι πιο χρήσιμος να μας διαβάσει, να διαχωρίσει ξεκάθαρα τσίγκο, λευκοσίδερο, γαλβανιζέ, κάποια κράματα σιδήρου δηλαδή. Το πρωτογενές σίδερο είναι εύκολο, αλλά ό,τι νικελωμένο, γαλβανισμένο, ατσαλωμένο είναι δύσκολο. Οι άλλοι ανιχνευτές που βγάζουν νούμερα στη διάκριση μετάλλων μπερδεύουν και βγάζουν νούμερα καλού στόχου πάνω από αυτά τα κράματα σιδήρου. Θα κάνω μια ρύθμιση εδάφους χειροκίνητη με το χέρι. Το μηχάνημα προσπαθεί να διαβάσει τον αριθμό εδάφους, κλειδώνει γύρω στο 78, μια μέση τιμή όπως σας έδειξα και το έχει πιάσει εδώ. Αυτό είναι το σήμα του εδάφους. Προχωράμε εδώ πάνω στη σιδηρόπετρα. Την έχουμε κόψει. Το μετάλλευμα δείχνει αυτή την ευθεία γραμμή, νούμερο επάνω δεξιά. Αυτό είναι μετάλλευμα. Θα μπορούσα να είχα βάλει σταθερότητα εδάφους 1 και να τη χτυπάει. Θα έχω κάπως καλύτερη ευαισθησία, κάπως καλύτερο βάθος. Θα τη βλέπω και θα την αποφεύγω, θα την προσπερνάω. Έχω βάλει σταθερότητα 2 όμως για να μην με ενοχλεί καθόλου. Με εξυπηρετεί να βάλω σταθερότητα εδάφους ψηλά, να μην βάλω 1, για να κόψει ο ανιχνευτής και το κεραμίδι πολύ σωστά και να δούμε ότι δεν θα έχει πρόβλημα να πιάσει το χρυσό που θα είναι μέσα του. Σκόπιμα δηλαδή, έκανα αυτή την επέμβαση. Έχω βάλει σταθερότητα εδάφους στο 2. Αν βάλω σταθερότητα εδάφους στο 1, έχει αυτό το σήμα πάνω από τη σιδηρόπετρα, το οποίο εγώ από την εμπειρία μου το καταλαβαίνω ότι είναι εδαφικό, ευθεία γραμμή, νούμερο δεξιά. Πάμε και βάλουμε σταθερότητα εδάφους 2 και το κόβουμε. Προχωρά από τη σιδηρόπετρα, έχω τα σφυρίλα, τα καρφιά εδώ. Δείτε εδώ τι κάνει ο ανιχνευτής. Έχει αριστερές γραμμές, χαμηλά νούμερα. 02, 03. Προχωράμε, εδώ έχουμε ένα σφυρίλα το καρφί. Κοιτάξτε την οθόνη εδώ, αριστερές γραμμές. Χαμηλά νούμερα. Δεν έχω βάλει καθόλου απόρριψη μετάλλων, δεν έχω ανεβάσει το διαχωρισμό να δουλεύει ήσυχα. Το δουλεύω γενικά. Εδώ έχουμε ένα καπάκι. Ατσάλινο καπάκι αναψυκτικού. Δείτε εδώ τι υπογραφή μας βγάζει. Ακατάστατος παλμός, χαμηλά νούμερα γύρω στο 50-55. Εδώ έχω το αλουμινόχαρτο. Δείτε αυτή την κάθετη χαλασμένη γραμμή που βγάζει. 50 νούμερα. Πάμε πάνω από τα κεραμικά. Έχω ρυθμίσει το μηχάνημα με σταθερότητα εδάφους 2. Να μην το ενοχλούν τα κεραμικά. Μόνο η κάμερα μπορεί να το ενοχλεί αν θα πάει κοντά. Αυτή είναι η υπογραφή του κεραμικού. Νούμερο εδάφους εδώ βλέπουμε που παίζει. Αριστερά δεν έχει όμως ήχο. Το μηχάνημα το Deus 2 μας κάνει ανάλυση για τα πάντα, άμα μάθουμε και το διαβάζουμε. Εδώ έχουμε άλλο ένα καπάκι, μια από τα ίδια. Η ένδειξη του τσίγκου, αυτά τα κυκλάκια εδώ βλέπετε. Και αλουμινόχαρτο εδώ. Ακατάστατα εδώ σήματα. Θέλω να βάλουμε το χρυσό κάτω από τις δύο γλάστρες. Εδώ επιτόπου όπως είμαστε, για να δούμε τη διαφορά. Ακούτε το πιο καλό ήχο που έχετε ακούσει στη σημερινή δοκιμή. Και βλέπετε εδώ και την ένδειξη, τον παλμό. Πάει αριστερά, σταθερό νούμερο 85-86, αριστερά ο παλμός. Όπως και να περάσει ο δίσκος, οριζόντια, κάθετα, χιαστή, 90 μοίρες. Αυτό είναι και το τεστ της γλάστρας, το οποίο όσα VLF γνωρίζω στην αγορά δεν το περνάνε. Τουλάχιστον τα απλά με τη γλάστρα αποτυχάνουν. Βάλτε σε μια γλάστρα μέσα κάποια χρυσά νομίσματα να το δείτε και εσείς μόνοι σας.
Κάναμε λοιπόν τη δοκιμή, είδαμε την αναγνώριση σε όλα αυτά τα σκουπιδάκια τα οποία υπάρχουν παντού, σε όλα τα χωράφια όπου και αν βγείτε με ανιχνευτές μετάλλων, και πόσο πιο ξεκάθαρο είναι να μπορούμε να διαβάσουμε τα χρυσά νομίσματα μιας μικρής ποσότητας, ούτε μια χούφτα νομίσματα δεν είναι αυτά, κάτω και από κεραμικό, όπως θα μπορούσαν να είχαν κρυφτεί δηλαδή. Στην περίπτωση που χτυπάμε ένα στόχο ο οποίος είναι πολύ επιφανειακός ή έχει μεγάλο όγκο, εδώ μπορεί ο παλμός να έχει βγει έξω από την οθόνη. Οπότε για να μελετήσουμε το σήμα καλύτερα, να το διαβάσουμε πιο σωστά, θα δείτε ότι καθώς υψώνω το δίσκο, αρχίζω και υψώνω το δίσκο, ο παλμός όλος μπαίνει μέσα στην οθόνη και μπορούμε να τον διαβάσουμε καλύτερα. Το είδατε αυτό? Αν χαμηλώσω το δίσκο, σαν να έχει μπουκώσει, σαν να καλύπτει όλη την οθόνη, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται, οπότε υψώνω και καθώς υψώνω, ο παλμός μπαίνει όλος μέσα στην οθόνη. Αυτό είναι μια άλλη χρήσιμη συμβουλή για όσους έχουν Deus 2. Να πάρουμε τις λίρες. Τις παίρνουμε. Όπως είμαστε τώρα, αυτός είναι και ο παλμός του εδάφους στην οθόνη. Αυτός είναι ο παλμός του εδάφους. Τα κεραμίδια, το μετάλλευμα, αυτό τον παλμό μας δίνουν. Και την αναγνώριση στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. Επάνω δεξιά είναι ο αριθμός του εδάφους. Εδώ που το βλέπετε ότι είναι ζωντανός, ανεβοκατεβαίνει. Το μηχάνημα προσπαθεί να διαβάσει έδαφος και ο αριθμός του μετάλλου είναι στο επάνω αριστερό μέρος. Επάνω αριστερά είναι το μέταλλο, επάνω δεξιά είναι το έδαφος. Και εδώ έχουμε κινητικότητα στο επάνω δεξί. Φίλε μου, τη γνώση επάνω στο χειρισμό των ανιχνευτών δεν θα την βρείτε στο κατάστημα και στα παχιά λόγια, θα την βρείτε εδώ, επί του πεδίου. Εδώ θα αποδειχθεί αν ο ανιχνευτής μετάλλων είναι καλός, πόσο καλός είναι και ο σωστός τρόπος για να το λειτουργήσετε για να έχετε και το σωστό αποτέλεσμα. Σήμερα αποδείξαμε και δείξαμε τον τρόπο με τον οποίο ο πιο βαθύς, ο πιο αξιόπιστος ανιχνευτής σύγχρονος στην αγορά, το Extreme Hunter, μπορεί να κάνει απόρριψη μικρών επιφανειακών σκουπιδιών, μπορεί να κάνει απόρριψη των κεραμικών, αφού κάνουμε σωστή ρύθμιση εδάφους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μπορεί να δει μέσα σε κεραμικά, ένα μικρό κιουπάκι δηλαδή, μια μικροποσότητα 20 χρυσές λίρες. Οι οποίες μικροποσότητες είναι και οι πιο εύκολες να βρεθούν. Αυτά τα οποία είδατε σήμερα δεν είναι καθόλου απλά. Αν επαναλαμβάναμε τη δοκιμή με ένα μηχάνημα παλμικό με τελάρο, το οποίο δεν έχει τις τεχνολογίες αυτές, δεν μπορεί να διαβάσει τον αριθμό εδάφους για να κάνει σωστή εξισορρόπηση με το έδαφος, δεν δουλεύει ταυτόχρονα με πολλές συχνότητες, τι θα συνέβαινε? Θα περνούσαμε πάνω από τα κεραμίδια και τη σιδηρόπετρα και θα χτυπούσε. Θα χτυπούσε όλα τα μικρά σκουπιδάκια. Αυτό λοιπόν είναι και το σημείο στο οποίο θέλω να σταθείτε. Όσοι πάνε και ψάξουν με τα μηχανήματα του ανταγωνισμού μας, τα οποία δεν έχουν αυτές τις τεχνολογίες, θα πάνε, θα χάσουν το χρόνο, θα χάσουν χρήμα, τις βενζίνες τους και θα σπάσουν τα μούτρα τους. Εμείς εδώ είμαστε σήμερα για να δείξουμε το σωστό τρόπο για να εκμεταλλευτούμε αυτή την τεχνολογία η οποία μας κάνει την έρευνα σωστή και τη χρήση του ανιχνευτή πολύ πιο αξιόπιστη. Η σειρά έχει το μοναδικό κλειδί Tips by Kirichis. Αν θα πατήσετε πάνω σε αυτή τη λέξη, θα δείτε να ξανοιχτούν μπροστά σας όλα τα επεισόδια της σειράς. Το καθένα έχει τη δικιά του θεματολογία για να επιλέξετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει το περισσότερο. Και εγώ να συμπληρώσω ότι όλα τα επεισόδια σας ενδιαφέρουν γιατί θα λάβετε γνώση, θα μπορείτε να δουλεύετε σωστά τα μηχανήματα. Όταν θα βγείτε για μια εξόρμηση, πόσο σημαντικό είναι να έχετε επιλέξει σωστό μηχάνημα και να ξέρετε να το δουλεύετε σωστά. Θα βγείτε μια εξόρμηση. Θα έχετε έξοδα, θα έχετε βενζίνες, θα χάσετε χρόνο. Θέλετε να πάτε σε ένα σημείο και να το ψάξετε ή να μείνει μια υπόνοια ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να μην κάναμε τίποτα, το μηχάνημα δεν ήταν σωστό, δεν ήξερα να το δουλεύω. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς εδώ. Το μοναδικό κατάστημα
η μόνη αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλων στην Ελλάδα, η οποία βγαίνει έξω επί του πεδίου και σας δείχνει τις πραγματικές δυνατότητες των μηχανημάτων. Tips by Kiritsis, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο περιμένω να σας ακούσω τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Να είστε καλά φίλοι μου, να ερευνάτε σωστά και νόμιμα με τα καλύτερα μηχανήματα. XP Deus και Extreme Hunter. Γεια σας!